Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Γκιουλέκα με τίτλο «Μακεδονικός αγώνας 1903-1908» από τις εφημερίδες της εποχής και τις εκδόσεις «Μένανδρος» πραγματοποιήθηκε χθες στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης παρουσία πλήθος κόσμου. Πρόκειται για έναν αφιερωματικό τόμο 600 σελίδων βασισμένο στα δημοσιεύματα των εφημερίδων εκείνης της εποχής που αναφέρονται στα τραγικά γεγονότα στη Μακεδονία. Το βιβλίο στηρίζεται στο προσωπικό αρχείο του βουλευτή, δημοσιογράφου και συγγραφέα Κώστα Γκιουλέκα, που αποτελείται από 450 πρωτότυπες εφημερίδες εκείνης της εποχής. Η έκδοση εμπλουτίζεται με ντοκουμέντα του Μακεδονικού Αγώνα, ανέκδοτες, φωτογραφίες και έντυπα, αποσπάσματα από αναμνήσεις και από μνημονεύματα Μακεδονομάχων και κάποια δημοσίευτα ρεπορτάζ του συγγραφέα από συναντήσεις του με πρόσωπα που σχετίζονται με τον αγώνα για την Μακεδονία. Ένας αφιερωματικός τόμος 600 περίπου σελίδων για το Μακεδονικό Αγώνα. Ένα βιβλίο που δεν είχε κανένα λόγο να κυκλοφορήσει εάν δεν περιείχε ένα πρωτότυπο, ανέκδοτο υλικό που για πρώτη φορά βλέπει το φως δημοσιότητας. Είναι περίπου 2.200 δημοσιεύματα από εφημερίδες της εποχής του Μακεδονικού Αγώνα, ένα προσωπικό αρχείο που το συγκέντρωσα φύλο-φύλο δεκαετίες ολόκληρες και μέσα από αυτό παρουσιάζονται τα δημοσιεύματα εκείνα που αναφέρουν τα δημοσιεύματα σε εφημερίδες της ελεύθερης Ελλάδος τότε, στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, που αναφέρουν τι συνέβαινε στη Μακεδονία. Είναι χαρακτηριστικά γιατί εάν κανείς απλώς γράψει την ιστορία, θα πρέπει να μείνει ψυχρά στην καταγραφή των γεγονότων. Αντίθετα, οι εφημερίδες μας δίνουν τον παλμό που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή. Ήταν εκείνες που ενημέρωναν τους Έλληνες στο τότε ελεύθερο ελληνικό κράτος, μιλώ για τις αρχές του 20ου αιώνα, για τα τέλη του 19ου, 1800. Διατρέχει κυρίως την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα από το 1903-1904 στο 1908, περιλαμβάνει όμως όλα τα προηγούμενα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτόν τον αγώνα από το 1870 και φτάνει ως τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, προέμιο των οποίων αποτέλεσε ο αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Κυρίως για την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1908. Το βιβλίο λοιπόν έχει καταγραφεί όλων των ιστορικών γεγονότων. Έχει περίπου, όπως σας είπα, 2.200 δημοσιεύματα από όλα αυτά που έγραφαν οι εφημερίδες για το τι συνέβαινε στα χωριά της Μακεδονίας, πολύ χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα ή ξέρω εγώ μονόστιλα, δίστιλα, τρίστιλα, μέσα σε εφημερίδες όπου έλεγε ότι Βούλγαροι κομιτατζίδες κατέσφαξαν, ξέρω εγώ, σε χωριά της Κοζάνης, σε χωριά της Φλόρινας, σε χωριά της Δράμας, της Καβάλας, 2 ιερείς, 5 προκρήτους, 15 χωρικούς. Χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, καθώς και ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Χαίρομαι που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να προσεγγίσουμε πράγματα, κάποια, πολλά, λίγα, δεν έχει σημασία. Ο Ελληνισμός άλλωστε είναι ένας λαός με μακρά παράδοση και μακρά ιστορία. Εκεί στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννην, στο τέλος γράφει ο Ιωάννης, εάν γράφαμε όλα που ζήσαμε 3 χρόνια και βιώσαμε κοντά στον Χριστό, θα γράφαμε τόσα βιβλία που δεν θα χωρούσε η γη ολόκληρη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν πολυδιάστατο και δημιουργικό άνθρωπο, πολιτικό, συγγραφέα, δημοσιογράφο, τον Κώστα Γκιουλέκα, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ο Μακεδονικός Αγώνας 1903-1908» από τις εφημερίδες της εποχής. Έναν αφιερωματικό τόμο που μεταφέρει τον Μακεδονικό Αγώνα στο σήμερα, με την αμεσότητα και την ένταση των γεγονότων του παρελθόντος. Πρόκειται για ένα βιβλίο που προσθέτει σημαντικά στη συνολική καταγραφή της ιστορίας του τόπου μας, με εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και ωριμότητα. Για το βιβλίο μίλησαν η αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ελένη Τσακυρίδου, ο ιστορικός ερευνητής Απόστολος Παπαδημητρίου και ο συγγραφέας Μιχάλης Πιτένης. Το βιβλίο προλόγησε ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Παναγιώτης Δημόπουλος. Θα ήθελα όμως να πω και να επιμείνω στην ιδιότητά του ως συλλέκτης. Είναι ο Κώστας Γκιουλέκας συλλέγει υλικό, κυρίως από τους αγώνες του έθνους μας και το έχει προσφέρει στο κοινό. Στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια γωνιά που έχει υλικό πρωτότυπο από την εποχή του 40-41, το οποίο είναι του Κώστα Γκιουλέκα.